Καλησπέρα. Τέταρτο μέρος, Μιχάλης Βλατάκης. Νομίζω για τυπικούς λόγους θα αναφέρω την ιδιότητα. Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Μιλάμε για τουρισμό. Νομίζω ότι είστε ο πλέον ιδανικός άνθρωπος, προκειμένου που έχετε υπηρετήσει για χρόνια, για δεκαετίες τον τουρισμό. Πραγματοποιήσατε και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Επικοινωνήσατε με όλη την Ελλάδα και μάλιστα το πρόσημο είναι θετικό και τα σχόλια είναι άκρως θετικά, πανελλαδικά. Και από στελέχη του Υπουργείου, αλλά και στις τάξεις εργαζομένων, το κλίμα, ο απόϊχος είναι άκρως θετικός και ελπιδοφόρος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θετικό ποιο ήτανε, κατά τη δική μου άποψη, ότι δίπλα στους αριθμούς και τα στοιχεία που αφορούν το εγχώριο τουριστικό προϊόν, ο Μιχάλης ο Βλατάκης έβαλε και τον ανθρώπινο παράγοντα και έφερε στο προσκήνιο εργαζομένους που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά του τουρισμού σε παγκρίτο επίπεδο. Αν μη τι άλλο, αυτός ήταν ο σκοπός για αυτή την εκδήλωση, για να επιβραβεύσουμε αφενός αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν, διότι θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός ήταν το α και το ω για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή τουριστική κίνηση. Πληρώσαμε και το μεγάλο ποσό το οποίο είχαμε, αν θυμάστε καλά, τον Ιούλιο προσφέρει σε αυτούς οι οποίοι είχαν ήδη εμβολιαστεί ή σε αυτούς οι οποίοι θα το έκαναν. Είμαι πολύ χαρούμενος που στον κλάδο μας τουλάχιστον είναι συντριπτική η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Δεν είχαμε κρούσματα, δεν είχαμε συρροές, είχαμε νομίζω μια πολύ ομαλή σεζόν όσον αφορά την υγειονομική πλευρά. Οπότε η Κρήτη κέρδισε το αρχικό στοίχημα το οποίο είχε τεθεί να διαχειριστεί κρούσματα. Υπήρχαν κρούσματα, αλλά τα διαχειρίστηκαν οι επαγγελματίες σωστά. Έτσι ακριβώς, το κέρδισε το στοίχημα, παρόλο που μας έβαλαν τρικλοποδιές, παρόλο που μας έβαλαν περιοριστικά μέτρα από τον Αύγουστο για 4 εβδομάδες, τα καταφέραμε. Εντάξει, φέτος ξεκίνησε πιο νωρίς σεζόν όμως σε σχέση με το 20. Ναι, εντάξει, βέβαια. Αλλά δεν πάβει να ήταν μια πολύ δυσκολότερη σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκε, και εμείς καταφέραμε να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το στόχο, και σε αυτό τη μεγαλύτερη προσφορά είχαν οι εργαζόμενοι και έπρεπε να βραβευτούν αφενός γιατί εμβολιάστηκαν και αφετέρου για την αριστεία τους, διότι γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί είστε πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και στην πρώτη γραμμή, ότι εμείς έχουμε καθιερώσει να βραβεύουμε τους καλύτερους υπαλλήλους τουριστικών γραφείων κάθε χρόνο. Είναι κάτι το οποίο κάναμε και φέτος, διότι πιστεύουμε η αριστεία φέρνει ποιότητα και η ποιότητα φέρει περισσότερα έσοδα και περισσότερα κέρδη. Μιλάτε για αριστεία, μιλάτε για εργαζομένους. Για ποιους λόγους ένας νέος, η νέα γενιά να επενδύσει και να ασχοληθεί με τον κλάδο του τουρισμού, με τα όποια προβλήματα? Διότι είναι ο κινητήριος μοχλός, διότι είναι, αν αφαιρέσουμε τις δύο αυτές σεζόν της πανδημίας, τα πέτρινα χρόνια τα προηγούμενα, ο μόνος κλάδος ο οποίος είχε και πρόσφερε δουλειές ήταν ο τουρισμός. Σας το υπενθυμίζω πόσο είχε φτάσει η ανεργία. Ακριβώς. Και μόνο ο τουρισμός κρατούσε την ανεργία σε χαμηλότερα επίπεδα. Ώρα που δεν υπάρχει βέβαια μια τουριστική σχολή ΑΕΗ, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Μιλάμε για τα θετικά του τουρισμού, κάποιος τόσο κοφεύουν και δεν προχωρούν το σχεδιασμό σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει τμήμα τουρισμού, ένα πολύ καλό τμήμα, το οποίο υποστηρίζουμε εμείς σαν κλάδος. Και βέβαια υπάρχουν τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στις σχολές στον Άγιο Νικόλαο και στο Κοκκινιχάνι. Μιλάμε για σχολές υποστελεχωμένες όμως, μιλάμε για σχολές με προβλήματα χρηματοδότησης. Καταλαβαίνετε πώς το γνωρίζω. Είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να βρούμε λύση και να υποστηρίξουμε όπως μπορούμε και να βρούμε λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, όμως είχε και πολλή συγκίνηση. Εκεί θέλω να πάω, στο συνέδριο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον τουρισμό, με επίκεντρο το Ηράκλειο εξαιτίας της διεξαγωγής του, πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ωστόσο, συμμετείχαν φορείς πολιτικοί, τοπικοί,
του κλάδου από όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, διότι γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που άρχισε αυτή η πανδημία, κάθε Σάββατο μαζευόμασταν όλοι εμείς, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις. Όλοι οι έμπειροι του τουρισμού έγιναν πάρα πολλά από αυτές τις συναντήσεις και με αυτό το μοντέλο συμπληρώσαμε την εκδήλωση της επιβράβευσης και της αριστείας, την συμπληρώσαμε με μία σύσκεψη πολύ σημαντική, στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των φορέων, οι δήμαρχοι των τουριστικών περιοχών, των αμυγός τουριστικών περιοχών, ο Περιφερειάρχης και ήρθε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο πρόεδρος και ΚΕΠΟΕΤ της Ομοσπονδίας μας και βέβαια ήρθε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού και ήταν διαδικτυακά και ο Υπουργός Τουρισμού, ο Βασίλης ο Κικίλιας. Υπόθηκαν πολλά, έμειναν εκεί, μας άκουσαν, πήραν θέση, έγινε μια ανασκόπηση για το 2021, κατατέθηκαν κάποιες σκέψεις και προτάσεις για το 2022, γιατί η πανδημία είναι εδώ, δεν τέλειωσε. Όποιος νομίζει ότι τέλειωσε, γελάτε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην θριαμβολογούμε, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η επόμενη σεζόν. Αλλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το οποίο έγινε πριν από αυτή τη σημαντική σύσκεψη και αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω μετά με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σύσκεψη, ναι, είναι αυτό το οποίο έχουμε καθιερώσει να τιμούμε τους πρωτεργάτες τουρισμού. Και σειρά είχε φέτος ο κύριος Αλέξανδρος Γούλας. Ο κύριος Αλέξανδρος Γούλας. Και επειδή, ο οποίος, κύριε Βλαδάκη, είναι ο γυρεότερος εν ζωή πρώην διευθυντής ξενοδοχείου της Κρήτης. Ακριβώς. Και επειδή ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή είμαστε εναλλακτικοί και κυνηγάμε έτσι το δύσκολο. Να πούμε την ηλικία του, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, ναι. 90 χρονών, χαλκέντερος και πολύ αγαπημένος φίλος, γιατί και εγώ είμαι πολλά χρόνια στον τουρισμό και έχω συνεργαστεί μαζί του. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Γούλας. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Την καλησπέρα μας, κύριε Γούλα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, είμαστε καλά. Είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον βλέπω. Σας αγαπά πολύ, μας έχει πει τα καλύτερα. Τιμηθήκατε κιόλας. Τι σημαίνει στην πράξη μέσα σας αυτή η τιμή που σας έκανε ο σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης? Μεγάλο πράγμα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Βλατάκης, είναι από τους πιο παλιούς συνεργάτες τους οποίους εγώ είχα. Γιατί και ο πιο παλιός πράκτορας δηλαδή από. Και είναι άξιος. Αυτός θα πρέπει να είναι πρόεδρος όλη της Ελλάδος. Για να μην πω και πιο πέρα. Διότι από την αρχή που το θυμάμαι, μικρό παιδί, εργάστηκε πάρα πολύ για τον τουρισμό. Εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο, η αλήθεια είναι. Όποιος εργάζεται, ανταμείβεται. Και το παράσημο, κύριε Βλατάκη, είναι αυτά τα λόγια ανθρώπων που σας θυμούν και σας αγαπούν και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία για τον τουρισμό. Φαντάζομαι ότι ξεκίνησε ο κύριος Γούλας. Πού βρισκόταν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης? Ήταν στην αρχή του. Ναι. Ο κύριος Γούλας ήταν στο Ξενία, το οποίο δεν υπάρχει πια, και μετά πήγε στο Κρέτα Μάρης. Όμως δεν τιμάται εμένα, τιμάμε τον Αλέκο τον Γούλα, ένα μοναδικό άνθρωπο, ένα καταπληκτικό συνεργάτη. Αλέκο μου, ξέρεις πόσο σε θαυμάζω και πόσο σε αγαπώ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή που μπορέσαμε να σε βραβεύσουμε για όλη την προσφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Γούλα, ακόμα μία ερώτηση. Τι συμβουλεύετε τη νέα γενιά που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και σας ακούει και θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό? Θέλει να μείνει στην πατρίδα της, η νέα γενιά, οι νέοι μας, θέλουν να παραμείνουν στην Κρήτη, να δουλέψουν σε ξενοδοχεία. Ο κύριος Γούλας τι έχει να τους πει? Να αγαπήσουν το επάγγελμα. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν ήμουν νέος, δεν θα διάλεγα άλλο επάγγελμα εκτός του τουρισμού, εκτός των ξενοδοχείων. Είναι το καλύτερο επάγγελμα. Μάλιστα. Κύριε Βλατάκη.
μπορούν να γνωρίσουν ανθρώπους, να φέρουν ανθρώπους, πολλά πράγματα. Μάλιστα, να βοηθήσει και η πολιτεία λίγο, να βοηθήσουν να και τα αρμόδια υπουργεία. Εντάξει. Διανύουμε και πανδημία, κύριε Γούλα, τώρα, οπότε καταλαβαίνετε. Πρέπει πρώτα να αγαπήσουν το επάγγελμα. Όποιος δεν αγαπήσει το επάγγελμα και πάει περιστιακός να πάρει λεφτά, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια. Σωστά. Δεν. Παρά τις δυσκολίες, λοιπόν, πρέπει να παραμείνουν εκεί, να προσπεράσουν τα εμπόδια. Βεβαίως. Να έχουν πίστη στις δυνατότητές τους. Αυτό μας λέει ο κύριος Γούλας, κύριε Βλατάκη, όπως και εσείς το πράξεις, τυποθέτω, φαντάζομαι. Αυτό είναι. Οτιδήποτε, μάλιστα, όλα τα. Ο Βλατάκης πρέπει να είναι όλη τη Ελλάδα. Εγώ το θαυμάζω από μικρό περίπτωμα. Θυμάμαι και τώρα βέβαια λίγο έλεξα να μην το γνωρίζω. Λοιπόν, κύριε Γούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είσαι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ, κύριε Νικόλα. Εγώ σας ευχαριστώ από πολύ. Από τα βάθη της ψυχής μου και εύχομαι καλές γιορτές και ό,τι το καλύτερο επιθυμείτε. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Κύριε Αλέξανδρε, να πολύ. Είστε καλά, να είστε καλά. Συγκινηθήκατε. Ναι, εντάξει. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ετών 90 που έχουν περάσει τόσα πολλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να λένε καλά λόγια για σένα και είναι συγκινητικό να το ακούω. Τέλος πάντων, εκτός από το να λέγω το Γούλα, σε αυτή την εκδήλωση πάντα βραβεύουμε δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι υποστηρίζουν τον τουρισμό της Κρήτης. Θεωρήσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι ο προηγούμενος υπουργός τουρισμού, ο Χάρης ο Θεοχάρης, τη δεύτερη χρονιά, τονίζω τη δεύτερη χρονιά, γιατί την πρώτη χρονιά μάθαινε και το είπα και αυτινού, ότι σε βραβεύουμε για τη δεύτερη χρονιά. Ήτανε καταιγιστικός, υποστήριξε πράγματι τον τουρισμό της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Κρήτης. Είχαμε καθημερινή επαφή διότι τα προβλήματα ήταν πολλά. Οπότε δικαίως αυτόν και τον διευθυντή του, τον κύριο Κουρή, τους βραβεύσαμε σε αυτή την εκδήλωση και βραβεύσαμε τον κύριο Παπάζογλου από την Πολιτική Προστασία. 20.000 τηλέφωνα είχαν καθημερινά στην Πολιτική Προστασία. Ναι. Και αυτά που έκανα εγώ από την Κρήτη για να λύσουμε σημαντικά προβλήματα έβρισκαν αμέσως και χωρίς καμία κολλησιεργία λύση. Σημαντικά προβλήματα. Ποια ζητήματα τέθηκαν στις κατηδίαν συζητήσεις και επαφές που είχατε στο συνέδριο? Το σημαντικό ήταν στην ανασκόπηση που κάναμε ότι θα πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Τουρισμού να υποστηρίζει τον τουρισμό και ιδιαίτερα την Κρήτη. Τους το είπαν πολλές φορές, την Κρήτη και τα μάτια σας, την Αυαρχίδα έπιασε πάνω από 60% της αφίξης και πάνω από 25% στα έσοδα. Του 19. Του 19. Του 19. Βέβαια. Οπότε καταλαβαίνετε, όχι 55% του 19, αλλά πάνω 25% στο σύνολο των εσόδων που είχε η Ελλάδα. Ωραία, προσέξτε την Κρήτη δηλαδή, συγκεκριμένα. Προσέξτε την Κρήτη. Δεν μπορούσαν έτσι ελαφρά την καρδία να βάζουν την Κρήτη στον πάγο επί 4 εβδομάδες τον Αύγουστο και να εμείς να τους λέμε ότι αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά, δεν πρέπει να απευθύνονται εκεί που τα απευθύνεται και με αυτόν τον τρόπο. Δεν εισακουστήκαμε. Τέλος πάντων, παρά αυτά, εμείς συνεχίσαμε, δουλέψαμε σκληρά, καταφέραμε να πιάσουμε το στόχο και αυτό ήταν και κάποια άλλα τα οποία αναφέρθηκαν, τα οποία δεν θα ήθελα να τα κοινοποιήσω προς το παρόν. Γιατί ήταν μια κλειστή συνάντηση στην οποία υπόθηκαν όλα όσα έπρεπε να υποθούν και να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτά ακόμα να πάμε λίγο στο 22. Πότε πρέπει να ξεκινήσουμε συζήτηση αναφορικά με την επόμενη τουριστική σεζόν? Πότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα? Το 22 έχουμε να λέμε κάθε μέρα περισσότερα. Αλλά είναι πάντα υπό αίρεση. Και η αίρεση είναι η πανδημία. Σωστά. Δηλαδή, άρχισαν οι προκρατήσεις, ήταν μια ροή κρατήσεων αρκετά ικανοποιητική, έπεσε αυτή η είδηση για την Όμικρον, σταμάτησαν οι προκρατήσεις, μαχαίρι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ανά πάσα στιγμή
η σεζόν η επόμενη προετοιμάζεται. Έχει ροή κρατήσεων η οποία σταματάει. Θεωρούμε ότι θα ξαναρχίσει μόλις τα νέα γίνουν καλύτερα και θα συνεχίσουμε. Η δική μου άποψη, που πάντα είναι η άποψη ενός αισιόδοξου του τουρισμού, είναι ότι θα είναι καλύτερη από το 2021. Δεν θα πιάσουμε ακόμα το 2019, έχουμε δρόμο. Θα φτάσουμε μία ανάσα από το 2019? Όχι τόσο πολύ που να ακούγεται η ανάσα, ναι, αλλά θα είναι περισσότερο από το 2021. Κρατήσεις από ποιες χώρες? Οι κρατήσεις προς το παρόν είναι από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από αυτές, ναι, τις χώρες. Τους παραδοσιακούς μας πελάτες από τη Βρετανία, με μεγάλη επιφύλαξη από τη Βρετανία, διότι ο Τζόνσον εκεί ανά πάσα στιγμή φέρνει διάφορα μέτρα τα οποία είναι οπισθοδρομικά προς το παρόν για τον τουρισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα κινήσει, πιστεύουμε ότι η Όμικρον θα είναι μία μετάλλαξη η οποία δεν θα είναι τόσο σοβαρή για νόσηση και διασωλήνωση. Από ό,τι ακούμε τους επιστήμονες και λένε, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά διαβάζω όπως διαβάζετε κι εσείς, και θα μπορέσουμε χωρίς τριαμβολογίες, με ψυχραιμία, με δουλειά, να προχωρήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τη νέα σεζόν. Μάλιστα. Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στο 22, να μπει η νέα σεζόν, να πούμε περισσότερα. Έχουμε τουριστικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αρχές του έτους? Έχουμε κάποιες επαφές που θα... Η Ουτρέχτη ακυρώθηκε, ναι, διότι καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγμή αυτές οι εκθέσεις μπορούν να ακυρωθούν λόγω της πανδημίας. Είναι κακό νέο ότι ακυρώθηκε η Ουτρέχτη στην, ναι, Ολλανδία. Ελπίζουμε οι άλλες και κυρίως το Βερολίνο να γίνουν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Μάλιστα, μιλάμε για προκρατήσεις από χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπως μας είπατε. Τουριστικά πακέτα δυνατά? Ναι, είναι ενδιαφέρον, και όλες οι προκρατήσεις που ερχόντουσαν ήταν σε πολύ ενδιαφέρον επίπεδο, μέχρι, όπως σας είπα, που έσκασε αυτό με την Όμικρον. Από εκεί και πέρα όμως δεν απογοητευόμαστε, διότι οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operator, έχουν την Κρήτη σαν ένα σίγουρο προορισμό. Δεν τους απογοήτευσε το 20, δεν τους απογοήτευσε το 21. Θεωρούν την Κρήτη και για το 22 ότι θα είναι ο προορισμός ο οποίος δεν θα τους κάνει αρνητικές εκπλήξεις. Εγώ να πω βέβαια, κλείνοντας, ότι υπήρξε παρουσία του ομίλου της Κρήτη TV στο συνέδριο με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτορών Κρήτης. Ο συνάδελφος, ο Λευθέρης Κουμαντάκης, ήταν εκ των συντονιστών θεματικής. Εξαιρετικός, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος. Έπρεπε να το πω έτσι, κλείνοντας. Ναι, εξαιρετικός, σεμνός, ευγενής. Ακριβώς. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε break. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάθε καλό εύχομαι. Break και επιστρέφουμε.